Νίκα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ ήμουν παλιά κάτοικος, όταν ήμουν πολύ πιτσιρίκα, στην Καλαμάτα και είχα περάσει αξέχαστα και πολύ ωραία χρόνια. Να πείτε και τώρα, να είστε φιλοξενούμενοι του Δήμου. Ευχαριστούμε και η κυρία που είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δείτε τι ωραία που είναι η Καλαμάτα. Ναι, κάτι ωραία πράγματα τώρα θα κάνετε εσείς το Σαββατοκύριακο. Μόλις όχι, κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ναι, τώρα έχουμε την αγροτική έκθεση, που είναι μία από τις καλύτερες που γίνονται στην Ελλάδα, διότι να σας πω ως παράδειγμα, έχουμε δρόμενα εδώ σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Ναι. Ας πούμε για το Στάρι, την Κυριακή το βράδυ, θα γίνει αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα του σιταριού, φούρνισμα, ζύμωμα, φούρνισμα και μοίρασμα του ψωμιού στον κόσμο. Μπροστά στον κόσμο ήξερα θα γίνει γάλα, όλη, κύριε Δημαρχέ. Να παρασκευάζουν μπροστά στον κόσμο το τυρί και τη μυζήφρα και να το δίνουν στον κόσμο. Α, μπροστά παρασκευή στο κύριε Δημαρχέ, κλπ. Κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη, με ακούτε, με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ωραία. Λέω, όλες αυτές οι διαδικασίες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο θα γίνουν μπροστά στον κόσμο, για θα πρέπει όχι, ο κόσμος να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Γίνονται μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ναι, τους δείχνουν πώς παρασκευάζουν το σαπούνι από το λαδάκι. Πώς βάζουν δεντρολίβανο, θυμαράκι μέσα ώστε να γίνεται αρωματικό. Σε ποια περιοχή ακριβώς θα γίνει. Τα σαπούνια με τα οποία μεγαλώσαν οι μεγαλύτεροι και έζησε ο λαός μας στις εποχές της απλότητας και της λιτότητας. Λοιπόν, λέτε αύριο βράδυ, αύριο βράδυ, αυτή η πόλη η οποία μέσα στην κρίση τα περνάει σχετικά ευκολότερα από την άλλη Ελλάδα. Είχαμε πολύ τουρισμό, πολύ κόσμο εδώ. Και έχουμε και πολύ αισιοδοξία. Να σας πω, κύριε Δήμαρχε, είστε ευχαριστημένος από τον κόσμο που ναι, έχει έρθει βέβαια, στην Καλαμάτα, έτσι. Βέβαια, βέβαια, γιατί ερχόμαστε και στην Αθήνα, πάμε και σε άλλες περιοχές, βλέπουμε τα προβλήματα, αισθανόμαστε τυχεροί. Διπλασιάστηκε ο πληθυσμός της πόλης το καλοκαίρι, από το Μάρτιο υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, εισρωή κόσμου. Έχει βοηθήσει ο Εθνικός Δρόμος, είμαστε 2 ώρες από την Αθήνα, το αεροδρόμιο που στην πράξη είναι διεθνές. Το Κώστα Ναβαρίνο που μας έβαλε στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Όλα αυτά μαζί έχουν βοηθήσει, ακόμα και η κρίση έχει βοηθήσει, γιατί δεν πάνε πολύ στα νησιά λόγω των εισιτηρίων και κατεβαίνουν προς την Καλαμάτα. Και σήμερα και στην Καλαμάτα θα έχει ιδιαίτερη κίνηση από ό,τι ξέρω αυτό το τριήμερο. Έχει το τριήμερο και αύριο από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Μπράβο. Κάνουμε μια ολονυχτία χαράς, όπου θα είναι συγκεντρωμένοι εδώ, σας το λέω από τώρα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ναι. Θα γίνουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, αθλητικές τη νύχτα. Ναι. Τα καταστήματα όλα θα είναι ανοιχτά, έχουν μειώσει τις τιμές, αλλά θα υπάρξει και διανομή δωρεάν τροφίμων και ποτάκια. 15 ορχήστρες, 18 ορχήστρες θα παίζουν σε μια διαδρομή 1,5 χιλιόμετρου περίπου. Η κυρία ξέρει εκεί από το ιστορικό κέντρο μέχρι την Αριστομένους, ένα χιλιόμετρο δηλαδή περίπου. Δηλαδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της Καλαμάτας? Όχι, θα γίνονται στον άξονα. Και μπροστά σε καταστήματα και λοιπά. Ναι, ο άξονας ποιος είναι? Ο άξονας είναι ο πεζόδρομος και η Αριστομένους μέχρι το πάρκο και το ιστορικό κέντρο. Α, πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, επομένως ο κόσμος θα μπορεί να χαρεί, έστω και αν δεν ψωνίσει. Και μία μπύρα να πάρει από ένα περίπτερο για μας θα είναι χαρά και τίποτα να μην πάρει. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας, η υπηρεσία καθαριότητας θα λειτουργεί εκείνη τη νύχτα, η δημοτική αστυνομία. Υποδέχεστε το Σεπτέμβρη έτσι δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε έτσι. Αύριο βράδυ, 31 προς 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η Κυριακή, τον υποδέχεστε με μια ολονυχτία μέχρι τις 5 το πρωί. Βέβαια, με μια ολονυχτία. Θα έρθει όλοι, εδώ ξέρετε από την Τρίπολη απέχουμε μισή ωρίτσα πλέον. Θα έρθει ο κόσμος εδώ και θα περάσει καλά. Άρα θα έρθει και από τους όμορους, τα όμορα χωριά. Και από την Αθήνα θα έρθει. Και από την Αθήνα να έρθει. Έτσι κι αλλιώς έρχονται το 30% του πληθυσμού μας είναι Αθηναίοι που έρχονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Γιατί είναι κοντά τώρα. Πόσο είναι η διαδρομή τώρα με τον καινούριο δρόμο? Ναι. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ο στόχος είναι και να προβάλλουμε την πόλη και να ενισχύσουμε και τις επιχειρήσεις μας εδώ οικονομικά, διότι τα καταστήματα θα έχουν πολύ μεγάλες προσφορές αύριο, άλλα μεγαλύτερες, άλλα λιγότερες, και θα κάνει το κάθε κατάστημα ό,τι είναι δυνατόν να προσελκύσει κόσμο στην πόρτα του, ώστε να υπάρξουν και ψώνια. Και εμείς θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν υπάρχουν ζητήματα για δημοτικά τέλη αύριο βράδυ, για κατάληψη πεζοδρομίων. Να έχουν μια άνεση έμποροι, μια ελευθερία να τα προβάλλουν.
Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, θα το θεσμοθετήσετε αυτό ή για θα είναι μία φορά χρόνο. Και τελείωσε. 31 κάθε χρόνο, 31 Αυγούστου λέμε. Κάθε χρόνο. Τουριστικές πόλεις όπως η δική μας πρέπει να κάνουν 50 μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Μία κάθε εβδομάδα. Και αυτό είναι, αυτό ανήκει στην ευθύνη του Δήμου και των φορέων, γιατί δεν το κάνει μόνο ο Δήμος. Ο Δήμος είναι η ομπρέλα. Είναι ο εμπορικός σύλλογος, οι επαγγελματοβιοτέχνες, τα κατάστηματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι έμποροι. Είναι όλοι αυτοί μαζί. Η επιδίωξη είναι για τα επόμενα χρόνια να συμμετέχουν τα κομμωτήρια, τα κουρία, να κάνουν προσφορές. Όλοι. Πολύ ωραία. Δηλαδή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο χαρά στην Καλαμάτα. Και τσάμπα. Και όλα τσάμπα. Ό,τι φάνε. Την Κυριακή οι Καλαματιανοί για να πάνε για μπάνιο. Θα τους προσφέρουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος να χαρεί. Έστω και μία βόλτα. Και τα 15 σημεία, τα 18 σημεία που θα γίνονται μουσικές, θεατρικές, ακόμα και αθλητικές εκδηλώσεις θα γίνουν. Τραμπολίνο κλπ. Διάφορα. Ένα πανηγύρι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και αν δεν έρθουμε φέτος, θα έρθουμε του χρόνου. Να έρθετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά, κύριε Δήμαρχε.